εδώ παρέα με το κορίτσι μου. Τι πλάκα. Με το κορίτσι μου ότι θα φτάναμε να παρουσιάσουμε δουλειά σου που έχει να κάνει με μόδα, με ρούχα, με. Το περίμενες? Όχι. Ποτέ. Όχι. Αλλά χαίρομαι που δίνεται ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε γυναίκες που μας βλέπουν και που πολλές φορές όταν εμφανίζεσαι εδώ μας λένε «Τι φοράει η Κατερίνα, θέλουν να βρούμε και εμείς, είμαστε λίγο ζουμερές, έχουμε ξέρω εγώ λίγο πιο πολύ ποπουδάκι ή πιο έντονο στήθος, αλλά μας αρέσουν αυτά που φοράει γιατί βγαίνει θηλυκιά αλλά και άνετη». Και ήταν πραγματικά η ιδέα πολύ σωστή ότι ναι, και για τις γυναίκες που μπορεί να έχουν λίγο πιο καμπυλωτό σώμα υπάρχουν ρούχα που δεν είναι εκτός μόδας ή εκτός εποχής. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται κανείς άβολα, ούτε να φοράει κάτι ριχτό φαρδί επάνω του για να κρύβει. Τονίστε τα σωστά σημεία, χαϊδέψτε το σώμα σας, αγαπήστε το και φορέστε αυτά που πρέπει για να τονίσετε το θετικό και να ψιλοκρύψετε αυτό που σας κάνει να αισθάνεστε λίγο άβολα. Μπράβο. Πώς τα λέω έτσι, ρε παιδιά. Κοπελίτσα και είναι και δυνατή. Μπράβο που κάνω την κοπελίτσα. Αδύνατη, όχι ακόμα, αλλά θα επανέλθουμε. Εγώ έχω πει πάντα ότι η έμπνευση, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί, θυμάσαι που μου έλεγες βγάλε τα φαρδιά. Ντύσουμε χρώμα, βάλε τα φαρδιά. Και βάλε θηλυκά, σου έλεγα. Βάλε θηλυκά. Κάτι, πώς τα λέγανε αυτά τα φαρδιά, τις φαρδιές παντελόνες, δεν ξέρω πώς ναι. λέγονται. Η αλήθεια είναι ότι κάτι αθλητικά συνέχεια βγάλε τα ρε κορίτσι μου. Έχεις ωραίες καμπύλες, της έλεγα, έχεις μέση. Αυτό. Ντύσου μου πιο κοριτσίστικα. Το κορίτσι που μου αρέσει. Λίγο στήθος, λίγο τόνισε μου αυτά που πρέπει. Έτσι μου έλεγε πάντα. Και εγώ είχα πάντα μία τρέλα με το σχέδιο. Εγώ σας τα είδες. Κάθε συμβόλαιο θα σου λέω και ένα καινούριο, να ανανεώνω κι εγώ η γυναίκα. Ναι, αλλά δεν το είπες πριν ανανεώσεις. Ανανέωσες συμβόλαιο και δεν τα είπες αυτά. Βεβαίως. Να πάρεις και αυτά που πρέπει, τα παραπάνω για αυτά που ξέρεις. Τα κανόνισα, τα είχα πει στον Γκεβόρκ εγώ. Α, τέλεια. Λοιπόν, πάντα λοιπόν έλεγα και είχα πάρα πολλά μηνύματα στο Facebook, όντως πάρα πολλά. Δεν βρίσκω ρούχα. Σε παρακαλώ. Πονάμε στο ρούχο. Δεν βρίσκουμε... Θέλουμε να πάμε σε μία βάφτιση. Τι να βάλω. Βαριέμαι να βάλω πάλι ένα σακί. Και πάντα αυτό λέω στα κορίτσια. Ότι κάθε γυναίκα έχει ένα ωραίο στοιχείο πάνω της σίγουρα. Σίγουρα. Μη σου πω και παραπάνω. Τονίζουμε τα θετικά μας, κρύβουμε τα αρνητικά μας. Ακριβώς. Γιατί ακόμα και μία γυναίκα με λιγότερα κιλά έχει και αυτή τα αρνητικά της. Άκου τι λέει. Λοιπόν, όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Αυτό λοιπόν ήταν η ιδέα που με πλησίασαν τα Vertice και το excelcloset.gr και μου είπαν έχεις κάποιες ιδέες να κάνεις ρούχα. Έλα που εγώ είχα κάποιες ιδέες και έλεγα πάντα ότι μ' αρέσουν τα μίντι φορέματα. Δεν τα θέλω όμως εδώ γιατί θέλω να κρύβω αυτό το Βέβαια. Κομμάτι. Κάτω από το γόνατο ακριβώς. Το βάλα κάτω από το γόνατο. Θέλω να φορέσω παντελόνα με σχέδια αλλά πάντα φοβόμουν ότι θα μου τονίζει ποπούς. Κάναμε το κόλπο μας, το κάναμε πιο καμπανιζέ. Και φτιάξαμε μία συλλογή η οποία είναι, εγώ πάντα τη λέω, μία συλλογή για φυσιολογικά κορίτσια. Δηλαδή και κορίτσια που έχουν απλά καμπύλες και 5 και 10 κιλάκια παραπάνω, ίσως και κορίτσια. Να το, αυτά μας λείψαν, να πέσουν αυτά τώρα, να έχω άλλα. Ίσως και κορίτσια που γέννησαν. Γιατί μου έγραψε η άλλη γυναίκα έχω κάνει 4 παιδιά, ρε άνθρωπε. Και... Μα με έχεις απέναντί σου, ρε άνθρωπε. Δεν είσαι το μέτρο, βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση και μου χαλάει λίγο το σχέδιο, αλλά δεν πειράζει. Θα μείνω στην εκπομπή, τι να κάνω. Και δεν έχω ρούχα να βάλω. Ή έχει να με δύο άντρας μου, μου έλεγε η άλλη με φούστα, 15 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες που έχουν καμπύλες έχουν ένα προνόμιο ότι. Το θηλυκό υπάρχει ήδη στο σώμα τους. Υπάρχει καμπύλη. Αν την αναδείξεις, πιστεύω στα στενά ρούχα. Δεν μ' αρέσουν καθόλου τα ρούχα που κάνουν το γνωστό αντίσκηνο, γιατί δεν μπαρκάρει το μάτι. Συμφωνώ. Δεν μπαρκάρει το μάτι. Άμα είναι. Κι εγώ, αν βάλω ένα τέτοιο ρούχο, σίγουρα θα πει α, ένας μικρός πλανήτης. Ενώ αν εδώ το βάλω πιο στενό. Σταμάτα, ρε, η Κατερίνα. Είμαι ωραία καλεσμένη στην Ελένη Μενεγάκη. Ναι, αλλά θέλω και να βλέπω, δεν θέλω μόνο να μιλάω. Παιδιά... Λοιπόν, εγώ πριν ξεκινήσουμε να δούμε, να σας πω ότι στο Twitter πάλι μου κόμπλαρε. Να το. Έχω ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία της Κατερίνας. Είναι το φόρεμα που φοράει, αλλά σε μαύρο, όπως ξεκινήσαμε το πρωί. Βεβαίως. Βλέπω μέχρι στιγμής 18.500 φίλες θέλουν να το κερδίσουν. Μπορεί και φίλοι για τα κορίτσια τους. Συνεχίστε να κάνετε retweet γιατί σε λίγο θα σας το δώσω και θα σας το δώσω και σε κόκκινο από τη τηλεφωνική μας γραμμή. 2-10-643-310. Μαύρο στο Twitter, κόκκινο τηλεφωνικά και θα ζητήσω και γραμμή από πού θέλεις. Λευκάδα, γιατί με βρήκε μία κυρία και αν δεν το πω θα έχω πρόβλημα. Ναι, θα το πεις, αλλά δεν θα προλάβει να πάρει αυτή, γιατί ήδη θα έχει προλάβει η επόμενη. Λευκάδα, σε ζητώ για το κόκκινο φόρεμα της Κατερίνας. Λοιπόν, να ξεκινήσει η πασαρέλα. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Τι θα δούμε, πόσα σχέδια θα δούμε το σήμερα. Θα δούμε 6 διαφορετικά σχέδια και ένα ακόμα που θα μας κάνει τη χάρη η Κατερίνα να φορέσει 7. Αν και είμαι ακριβό μοντέλο, είναι φίλη κοπέλα. Θα δείξουμε κάποιες αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε. Ήθελα εγώ να πω ότι ήταν η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων αυτή και έπρεπε να γίνει. Η Vertice από τη μία έχει την τεχνογνωσία. Η Κατερίνα,
ως μοντέλο προχωρημένο και γνώστης πια της μόδας. Ήξερε τα σχέδια που χρειαζόμαστε. Εγώ πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένη γιατί τα ρούχα που έχουν φτιάξει σε συνεργασία με την Κατερίνα είναι ρούχα απλά που μπορούν να φορεθούν όλη μέρα. Πού είναι το ζητούμενο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κέλλη μου. Η Κέλλη μου η οποία τραγουδάει κιόλας, αλλά τώρα είναι φουλ κομπλαρισμένη. Λοιπόν, αυτή είναι η παντελόνα που σου έλεγα, που η αλήθεια είναι ότι για τα παχουλά κορίτσια είναι φόβος και τρόμος, γιατί έχει σχέδιο. Όμως όπως βλέπεις, όταν πέφτει χιτή και μακριά, και όχι μόνο πέφτει χιτή η παντελόνα, πέφτει χιτό από πάνω και το διπλό μπλουζάκι μονό είναι, δεν ξέρω. Είναι μονό με δύο κομμάτια. Εδώ, έχει δύο διαφορετικά μήκη και κλέβει πάρα πολύ στο μάτι. Βεβαίως, γιατί καλύπτουμε το κομμάτι αυτό εδώ που αγγίζει την περιφέρεια. Οι περισσότερες Ελληνίδες την έχουμε, δόξα τω Θεώ, μεσογειακός λαός είμαστε. Να ρωτήσω κάτι, αυτή η μπλούζα υπάρχει και σε άλλα χρώματα? Εδώ είμαι έτοιμη να σου δείξω, Ελένη, με έναν άλλο συνδυασμό, γιατί πολλές φορές κάποιες κοπέλες δεν θέλουν τα μπράτσα τους έξω. Θα μπορούσε λοιπόν να βάλει την μπλούζα στο μαύρο, για παράδειγμα. Αυτό μπορεί να το φορέσει από πάνω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Βεβαίως. Πάρα πολύ. Είδες τι σκέφτηκες αυτά? Μην το συζητείς. Βεβαίως. Σε συνεργασία με το σύνολο. Ναι, ναι. Να είσαι άνετη. Μπράβο. Άμα λέω εγώ τρέμε ντονατέλα, δεν με ακούτε. Τώρα που τα βλέπεις στην Ιταλία, τέσσερις πλαστικές έχει κάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Για προχωρήσε μας λίγο μπροστά, με συγχωρείς. Πολύ ωραίο. Για γύρνα μας και λίγο από πίσω. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια που κάνει εδώ. Θα στα αγκαλιάσω τώρα. Ναι. Μισό λεπτάκι. Μη μου γυρνάς έτσι. Α, και αγκαλιάζει το κέλι μας. Καλέ, πίσω δείξτε μας αυτό. Είναι πολύ προσεγμένα, Ελένη, τα ρούχα. Είναι πάρα πολύ λεπτό το ύφασμα, πολύ ανάλαφρο. Για να δω και τιμή που δεν κάνει να σας πω, αλλά να ξέρω εγώ τι λέει. Παρακαλώ. Α, εντάξει. Όχι. Ε? Οι τιμές είναι... Έτσι. Είναι χαριτωμένες, μας χαμογελούν. Δεν μας φοβίζουν. Όχι, δεν μας φοβίζουν, εννοείται δεν μας φοβίζουν. Πολύ ωραίο σύνολο. Πάμε να δούμε την επόμενη. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό το ρούχο δεν θα μπορούσα να με το βάλω και αυτό το τραγούδι δεν μπορούσα να με το βάλω γιατί η κοπέλα είναι δικιά μου. Και ο Κουτσαγιανό γελάει από εκεί στην ακρούλα. Βεβαίως. Μαύρη φόρμα, το φετίχ μας από τότε που ξεκινήσαμε τις πασαρέλες εδώ με τα παιδιά. Είναι ολόσωμο. Είναι ολόσωμο, είναι ναι. Ολόσωμη. Είναι ολόσωμη. Αλλά νομίζω ότι το ύφασμα κάνει όλο το κόλπο. Για να μην... Και το κουραζέ, Κατερίνα, μου που έχετε βάλει. Το κουραζέ δεν το συζητώ. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι με τη συγκεκριμένη είναι αυτό που λέμε θα βγάλω καλοκαίρι. Δηλαδή. Έτσι. Εγώ τις φόρμες εδώ τις έμαθα και εγώ τις φοβόμουν πάρα πολύ. Και εγώ εδώ τις έμαθα, να μην λέω ψέματα. Εγώ πρώτη φορά έβαλα πέρσι, τρόμαζα μετά τα 20 μου χρόνια να ξαναβάλω. Και γιατί λες, θα διαγράφει κλπ. Ναι. Τώρα νομίζω ότι πέφτει κουτί. Εμένα είναι από τα πιο αγαπημένα μου αυτό, δεν το συζητώ η μαύρη φόρμα. Η οποία βγαίνει και σε άλλο χρώμα. Την έχω μόνο σε μαύρο. Την έχεις όμως. Την έχω όμως σε μαύρο. Εντάξει. Την έχω, αλλά αν μας ζητηθεί και ένα άλλο χρώμα θα το σκεφτούμε για το ρούχο. Πολύ εύκολο για όλη μέρα. Δηλαδή θα μπορούσε να φορηθεί με μια πλατφόρμα αντί για τα βραδινά τα παπούτσια, χωρίς έντονα αξεσουάρ και να είναι για γραφείο. Βεβαίως. Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσει η επόμενη. Κορίτσια, θα πρόλαβε να αλλάξει. Γιατί μπαίνω να σας δώσω το δώρο σας και θέλω. Τι γραμμή είπε? Θυμήστε μου, είπε Λευκάδα. Λευκάδα. Εγώ όμως θέλω να ζητήσω και Αθήνα. Έχουμε τη Λευκάδα, να βγάλω τη Λευκάδα. Καλησπέρα. Περιμένω λίγο. Καλησπέρα. Γεια σου. Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη, με ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω. Ω, εδώ είμαι. Πού ήμουν τόση ώρα? Όχι εδώ, εδώ. Εδώ στη θάλασσα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, Ελένη μου. Μπράβο. Πώς σε λένε? Χαίρομαι, με λένε Αντριανή. Αντριανή. Α, 30 Νοέμβρη με το γιο μου έχεις τη γιορτή σου. Μπράβο. Να το. Λοιπόν, Αντριανή μου. Το κόκκινο φόρεμα που φοράει εδώ το κορίτσι μου, αυτό εδώ το καταπληκτικό ρούχο που θα έρθει και θα κολλήσει, θα γράψει. Πραγματικά θα ξανανιώσει ο άντρας σου ότι ένιωθε στα πρώτα ραντεβού με αυτό το κόκκινο φόρεμα. Θυμίζω αυτά που σου. Γράφω πολύ σήμερα. Έχω εμπνευστεί από τη δαμηλή του. Τώρα είμαι έτοιμη, γράφω βιβλίο. Το πάμε κοπανέλι το πράγμα. Λοιπόν, δικό σου με πολύ αγάπη. Να περάσει ένα καυτό καλοκαίρι με ένα καυτό φόρεμα. Βεβαίως. Από εμάς για εσένα, με πολύ πολύ αγάπη. Κατά κόκκινο. Και θέλω και γραμμή από Αθήνα. Για να περάσουμε και στην επόμενη. Θυμάσαι που λέγαμε για το λευκό το παντελόνι. Ναι. Ποιος είπε τελικά... για το λευκό, ποιος είπε, δεν κατάλαβα, λάθος. Όλοι φοράμε λευκά και είναι της μόδας. Έχεις και τέτοια από πάνω. Βεβαίως. Θα δείξουμε, να μην δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και layers. Βεβαίως έχουμε και τέτοια. Εγώ όταν μου είπανε από τη Βέρτιτσα ότι θα βάλεις λευκό παντελόνι και να σκεφτούμε για το λευκό παντελόνι, λέω παιδιά πάτε καλά. Τώρα είναι το απαγορευτικό ρούχο λέμε το λευκό για την κοπέλα με χυμούς. Και τελικά
Είναι ζήτημα υφάσματος. Ναι. Για το αν θα κρύψεις κάτι, για το αν μπορεί να καλύψει κάτι, δεν ξέρω, συμφωνείς αυτό. Είναι ζήτημα υφάσματος, ζήτημα πατρών. Έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά με τα πατρών. Εμένα μου αρέσει πολύ και το μήκος. Να το φορέσουμε αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Και αν ακόμα φοβάσαι δηλαδή ότι κάτι δεν μπορείς να το κρύψεις, όχι απλά το κρύβεις, αλλά ίσα ίσα που κάνεις και μια πολύ ωραία εμφάνιση. Πάρα πολύ όμορφο είναι. Και η μπλούζα που φοράει, αυτό έτσι όπως είναι, σύνολο θα το κάνω δώρο τώρα. Όπως είναι, μαζί και μετά από πάνω, όμως μου αρέσει πάρα πολύ. Αθήνα θέλω και περιμένω να την ακούσω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Έλα, γεια σου, κορίτσι μου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Μπράβο, μια χαρά είμαι και εγώ. Σε ακούω πολύ χαρούμενη. Είσαι χαρούμενη που κέρδισες ή που έπιασες γραμμή? Και που κέρδισες και που έπιασες γραμμή και τα δύο. Από ποιο μέρος της Αθήνας είσαι? Από το Μοσχάτο. Από το Μοσχάτο. Και σε λένε? Ευδοκία. Ευδοκία. Λοιπόν, ναι. Το σύνολο αυτό είναι δικό σου, πώς το βλέπεις? Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό και καλοφόρετο. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Με γεια. Την επόμενη. Η αλήθεια είναι ότι... Α, να. Αυτό είναι. Με τα κατακόκκινα. Έχω βάλει πολύ κόκκινο. Θες ο κρυός, θες λίγο η τρέλα. Θες ότι είναι και λίγο καλοκαίρι. Καλοκαίρι, παιδί μου, ναι, χρώμα. Και φυσικά που καμίσα έντονη. Γιατί εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι είναι το σχέδιο και όχι το πώς θα κοπεί ένα μπλουζάκι και όχι. Να ρωτήσω κάτι τώρα που μιλάμε για παντελόνια. Ναι. Θέλω να μου πεις γιατί μεγέθη μιλάμε. Δηλαδή, ποιο είναι το μικρότερο νούμερο και ποιο είναι το μεγαλύτερο. Λοιπόν, θέλω δηλαδή μία που το βλέπει τώρα μπορεί να πει: παιδιά, αυτή δεν έχει καμπύλες, ξέρω εγώ. Γιατί ναι. Κρύβει τόσο ωραίο το ρούχο που δεν φαίνεται ότι πράγματι έχει πιο τονισμένες καμπύλες. Και να πει μπα, δεν θα μπαίνω εγώ μέσα. Θα μπαίνεις. Οπότε πες μας λίγο τα νούμερα, ξεκινάνε από πού μέχρι πού. Λοιπόν, τα νούμερα ξεκινάνε από small, αλλά small για καμπυλά τα κορίτσια. Δηλαδή, εγώ φοράω φαντάσου το small και μου είναι κανονικά επάνω. Δεν είναι φαρδί, χαχόλα, μου είναι στενούτσικο. Μέχρι 3XL. 3XL είναι που σου έλεγα για τα κορίτσια που ναι, μεν έχουν πολλά κιλά, αλλά θέλουν να ντυθούν. Το λέει, περδικούλα. Δείξε μου ένα ρούχο που να είναι για 3XL, να δω πόσο μεγάλο. Αμέσως. Το έχουμε. Με έπρεπε να φέρναμε. Όχι, θα παιδιά και δεν το φέρνω Δευτέρα, δεν κολώνω. Εντάξει. Να ξέρουν τα κορίτσια γιατί με ρωτάνε συνέχεια. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα XL. Όχι, το small. Το small έξι εδώ. Αλλά. Για να το δω εγώ αυτό. Για δεύτερο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, και αυτό small. Αν μπουν στο www.xlcloset.gr θα βρουν τα νούμερα σε ένα πίνακα. Ξεκινάνε από small μέχρι 3XL και έχουν και ένα πινακάκι με τις μετρήσεις. Όπα, να τα. Το πρασινάκι πόσο χτυπάει στο μάτι. Μ' αρέσει και η γυαλάδα που έχει μέσα. Αυτό δηλαδή, ναι, ωραία ιδέα σου, Ρελένη. Τι θέλει, φουστάνι μίνι. Ναι, μου λέει βάλτε και κατέβα παραλία. Πολύ ωραίο. Είναι το αντίστοιχο medium. Ανάτο. Α, αυτό που είναι γκρι είναι πιο εύκολο. Ορίστε. Αυτό 40 βαθμοί δεν είναι το κορμί. Αυτό θα το φορέσω εγώ, παιδιά. Είναι δικιά μου αυτή η μπλούζα. Λύση είναι μία, πάμε παραλία. Να το. Όχι, θέλω το γκρι. Το γκρι, το γκρι. Σταύρο θέλει το πράσινο, μου λέει να πάρω. Θέλει το πράσινο. Το γκρι μου αρέσει. Θα πάρει και τα δύο, παιδί μου, να την έχω και στις δύο στην παραλία. Βλέπετε. Πρέπει να είμαι και η μόνη παρουσιάστρια που αλλάζει εντός εκπομπής. Πρέπει να υπάρχει άλλη. Τίτλους βλέπεις, το όνομά σου έχει πάνω. Έχεις δίκιο, άρα ποιος θα αλλάξει. Ποιος θα αλλάξει. Εγώ θα αλλάξω. Κορίτσι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Τι γράφει, καλέ, ένα girls βλέπω. Girls with curves, κορίτσια με καμπύλες. Αυτά είναι. Αν γίνεται να φας την επόμενη εβδομάδα λίγο, πολύ θα με βολέψει. Τι φάω και εσύ να πρόσεχε. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Μ' αρέσει πολύ. Είναι, έχει μια λογική μακό με κομμάτι που κάμουσα από κάτω. Επίσης, γιατί πολλά κορίτσια μου εδώ με τα κουμπιά, ξέρεις ότι το που κάμουσα για να στρώσει είναι λίγο ζώρικο ρούχο. Θα χώραγε και πολύ μεγαλύτερο στήθος μέσα. Ναι, παιδί μου, όλα έτσι τα δοκιμάζαμε στην εταιρεία. Καλέ! Καλησπέρα! Όχι, για την ανάγκη του ρούχου. Για την κολεξιόν. Θα γλυθώ. Για να έρθει η επόμενη, παρακαλώ. Λοιπόν, μίντι φούστα, μπλούζα κουραζέ, η οποία φοριέται είτε έτσι ανοιχτή, μπορείς να την έχεις και λίγο πιο κλειστή. Εγώ λατρεύω το ασπρόμαυρο, τις μίντι φούστες επίσης τις έμαθα εδώ. Αυτή είναι. Ναι. Τις μίντι φούστες επίσης τις μάθαμε εδώ, στην Ελένη. Έτσι. Είναι ένα ρούχο που κι εγώ φοβόμουν, αλλά τώρα τις έχω λατρέψει τις μίντι φούστες. Αυτή είναι αυτή που είναι ωραία. Πάμε. Και αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί. Δεν θα ήθελα την έκπληξη στα μάτια και αυτή είναι ωραία. Μην με τρελαίνει. Σταμάτα ρε εσύ. Κορίτσι μου. Δώσε με λίγο. Να δεν ξέρω τι μπορεί να δω. Άλλο συνδυασμό. Ναι. Πολύ ωραία. Παντελόνα με γεωμετρικά. Γραφείου ή ίδια μπλούζα για να βγούμε βράδυ ή απόγευμα, βόλτα.
Και σου πήγαινε αυτή η μπλούζα πολύ. Βεβαίως, την είχαμε βάλει. Ναι. Αλλά εμένα και στην άσπρη που την είδα μου άρεσε πολύ. Βεβαίως, γιατί τη φόρεσε άλλο μοντέλο την άσπρη. Δεν αποκαλύπτω. Τι λες. Δεν αποκαλύπτω. Λοιπόν, έρχεται το κορίτσι μου. Και όχι. Άσπρη. Πολύ αυτή ωραίο. Αυτό να προλάβω να δω και το επόμενο όμως. Αυτή είναι σε άσπρο. Γιατί εγώ τώρα ήθελα και μια κολεγιακή. Απλά είπα για πρώτη προσπάθεια να βρω τα ρούχα που εγώ ψάχνω περισσότερο. Γιατί μια φόρμα θα τη βρεις. Ένα τισέρτ θα το βρεις σίγουρα. Έχεις δίκιο. Σίγουρα θα δυσκολευτείς περισσότερο στο φόρεμα αν δεις ότι οι γυναίκες κλικάρουν νούμερο ένα τη λέξη φόρεμα. Dresses. Αλήθεια. Βέβαια. Βέβαια. Το ψάξα εγώ πολύ μαζί με τα Βέρτσα. Για έλα να σε δω. Ωραίο, ρηχτό, δροσερό, καλοκαιρινό. Το είχα βάλει σε μαύρο τη μέρα της γιορτής σου. Είναι το φόρεμα με τα κοψίματα. Μπράβο, ναι. Επίσης, ένα Κατερίνα, φόρεμα που καλύπτει. Έχεις και το κολάν το υπέροχο που θα πήγαινε ρε casual με την μπλούζα. Βέβαια, βέβαια. Κολάν με δαντέλα, τα κλασικά, τα δικά μου, τα παλαβά μου. Πολύ όμορφο. Πιο κοντό μπροστά, αλλά πάλι καλύπτει γόνατο, πιο μακρύ πίσω. Θα το δώσω και δώρο έτσι όπως το βλέπω στο κόκκινο. Σε ποια περιοχή, Πού θες. Πάμε Γιάννενα. Φύγαμε. Μεγάλη πόλη, ωραία. Πάμε λοιπόν για γραμμή από τα Γιάννενα, 2-10-6-4-3-3-10 και να στείλω την Κατερίνα να μας βάλει το ρούχο που μας είπαν τα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Θα ρίξω ναι. διαφημίσεις. Κατερίνα, ποιο θες να βάλω. Το casual να το δούμε. Το casual, βεβαίως. Για βάλτε να το δούμε και σου λοιπόν, φέρνω και παπούτσια. Εγώ να δώσω το δώρο, το φόρεμα που φοράει τώρα η Κατερίνα, στο Twitter, σε μαύρο, όπως είχα πει. Αχ, γιατί μπαίνετε την ώρα που το λέω, βρε κορίτσια μου, αγαπημένα μου κορίτσια. Γιατί δεν κολλάει, δεν τελείωσε. Να το βγήκαμε. Πάμε, Κατερίνα. 19.800 φίλες λοιπόν μπήκανε και ζήτησαν το φόρεμα αυτό. Ανοίγω και όπως το βλέπετε θα το πάρετε σε μαύρο. Σταματώ και λέω η Ελένη Σπέντζα είναι η φίλη που κερδίζει το μαύρο φόρεμα που έχω ανεβάσει στη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε με τα Γιάννενα, με την Κατερίνα και ένα ακόμα δώρο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε και σιγά σιγά να φτάσουμε και προς το τέλος. Εδώ τι βλέπουμε, Κάθριν? Λοιπόν, εδώ βλέπουμε την μπλούζα που έχει αυτά τα laser cut εδώ, που είναι παρόμοια με του φορέματος, είναι για εδώ μπροστά, είναι πιο sexy, αλλά μακό μπλουζάκι φοριέται όλες τις ώρες. Και εδώ βάλαμε το συνδυασμό που λέγαμε πριν, με αυτή την αγαπημένη μου παντελόνα, η οποία είναι φοβιστική για τα κορίτσια με καμπύλες. Σου λέει η άλλη θα ψωνίσω με γεωμετρικά. Δεν θα με τονίζει. Δεν θα σε τονίζει. Όχι. Να πούμε αυτά. Και πού τα βρίσκουμε τα ρούχα βεβαίως, σου, Κατερίνα. Ναι. Πού. Βεβαίως. Τα ρούχα Κατερίνα Ζαρίφη, την κολεξιόν, τη βρίσκουμε στα καταστήματα Vertice στην Αττική και στο e-shop Excel Closet, όπως το γράφει εδώ, excelcloset.gr. Ωραία. Μπείτε, δείτε, γιατί τα σχέδια είναι πάρα πολλά βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτά που δείξαμε και πολλά άλλα. Και θα δείτε και χρώματα, γιατί το κάθε ρούχο δεν βγαίνει μόνο σε ένα χρώμα. Είχα ζητήσει γραμμή από Αθήνα, από Γιάννενα, ωραία, για να ακούσω τη γραμμή από τα Γιάννενα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη μου. Καλησπέρα και σε σένα, γλυκιά μου. Το από όνομά σου. Γιάννενα. Αγγέλικα. Αγγέλικα, να γλυκό μου κορίτσι. Να σου δείσει ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Το κόκκινο φόρεμα που φορούσε πριν μία από τις δύο, ένα πολύ ωραίο βαμβακερό, καταπληκτικό, είναι το δώρο σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά αύριο θα δώσω και το σύνολο που φοράει τώρα η Κατερίνα. Βεβαίως. Το κολάν με το υπέροχο αυτό μακό μπλουζάκι. Θα το φοράω και αύριο να το βλέπουν κιόλας τα πολύ κορίτσια. Πολύ ωραία. Και αυτό που φοράω, μην ξεχνάνε, και αυτό δικό τους είναι. Πολύ ωραίο. Και το δικό πάρα τους. Πολύ ωραίο. Και δικό σου παραλάκι. Καλοκαίρι, ομορφιά. Καλοκαίρι, χαμός, μαγιό. Το ξεχάσαμε το γλαρό. Όχι, πλαστικά. Μου πήγε η Κατερίνα, σορτσάκι κοντό και από πάνω την μπλουζέτσα αυτή. Κουκλίτσα. Χαμός θα γίνει στις παραλίες. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Λοιπόν, κάπου σε αυτό το σημείο να κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Μανολαράκη από κοντά μας. Την Κατερίνα Ζαρίφη, παρακαλώ. Βέβαια. Το ίδωλο. Καλό νέο ξεκίνημα. Ποιος δεν χειροκροτάει. Το ίδωλό μας. Ποιος δεν χειροκροτάει. Βλέπεις κανένα τολμάει να μην χειροκροτήσει. 2-13 λογιστήριο, έλα, ξεκινάτε τηλέφωνο. Ένας να φεύγετε. Λοιπόν. Πάμε να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Όλα Παίζουν στον Αλφα και εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, τη γνωστή μας ώρα. Μαζί με όλα τα άλλα, μην ξεχνάτε, η ΝΑΚ έρχεται με αυτά που όλες περιμένουμε. Θα δείτε αύριο. Άντε να! Bye!